καλημερίσουμε, γιατί η Αλεξάνδρα έχει φλάουνε σήμερα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια και του χθεσινού μας ρεπορτάζ, σήμερα ήρθαμε να φτιάξουμε φλαούνες εδώ με την κυρία Στέλλα στο δικό της εργαστήριο, στο δικό της σπίτι, να το πούμε έτσι, όπως λέμε τα εργαστήρια, που περνάει τις περισσότερες τις ώρες η κυρία Στέλλα. Κυρία Στέλλα μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Είδα εδώ, ετοιμάσετε και κάποιες εδώ πίσω. Ναι, έχω έτοιμες τώρα για τη Λάρνακα και να συνεχίσουμε. Άρα εσείς το κάνετε και επάγγελμα το Πάσχα, πουλάτε φλάουνες που φτιάχνετε. Βεβαίως. Πουλώ και φλάουνες το Πάσχα. Ασχολούμαι καθημερινά με διάφορα εδέσματα. Ποιο είναι το μυστικό έτσι για να γίνει πιο αφράτη η φλάουνα? Πάμε να βλέπουμε κιόλας να μας φτιάξετε και μία. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα ζυμώνουμε το τυρί. Βάζουμε μέσα εδώ το προζύμι. Το λιώνουμε με τα αυγά. Και μετά βάζουμε τις μυρωδιές, μέχλεπι, κανέλα, μαστίχα. Παίζει ρόλο έτσι ποιες μυρωδιές θα χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως, και δυόσμι φρέσκο. Έχουμε όμως και κάποιους που δεν προτιμούν τη φλαούνα με τη σταφίδα. Έχει που θέλουν μόνο να έχει τυρί μέσα. Ναι, έχει ορισμένους που τα κάνουμε χωρίς σταφίδες. Αλεξάνδρα. Έχει που βάζουμε και ζάχαρη, να γλυκές. Παρακαλώ, Κατερίνα. Τι τυριά χρησιμοποιεί η κυρία Στέλλα? Τι τυρί? Να μας πείτε έτσι λίγο και ποια τυριά χρησιμοποιείτε. Τα τυριά που χρησιμοποιούμε είναι εγωπρόβιον τυρί. Παίρνουμε, εγώ επειδή ασχολούμαι, παίρνω πιστοποιημένα. Δεν μπορώ να βάλω, όπως και τα αυγά. Δεν μπορώ να βάλω οποιοδήποτε τυρί που είναι βοσκό. Γιατί έχω έλεγχο από το γενομείο. Άρα, επειδή... Να το πούμε αυτό, Κατερίνα, και να το τονίσουμε ότι επειδή η κυρία Στέλλα πουλάει και τις φλαούνες της το Πάσχα, πρέπει να είναι ελεγμένα και να είναι σωστά τοποθετημένα και τα υλικά και το ψήσιμο. Από ό,τι βλέπεις, Κατερίνα μου, είναι και πιο μεγάλες το μέγεθος της κυρίας Στέλλα. Είναι τρία άτομα, κυρία Στέλλα, από μια φλαούνα, όπως τα βλέπω. Ναι, πράγματι, είναι κάνω την παραδοσιακή εγώ. Να μας δείξετε έτσι λίγο να ζυμώσουμε και μία. Να ζυμώσω το τυρί. Ναι, αν μπορούμε να φτιάξουμε και μία έτσι στα γρήγορα. Και Αλεξάνδρα μου, να ρωτήσουμε έτσι ενώ η κυρία Στέλλα ζυμώνει το τυρί, να τη ρωτήσεις αν της ήρθε πιο ακριβό φέτος το κόστος των υλικών. Εντάξει, σε σύγκριση με πέρσι ή πρόπερσι. Πέρα λεπτάκι, γιατί και η κυρία Στέλλα εδώ έχει και άλλες δουλειές, δεν είναι μόνο στις φλαούνες. Από ό,τι βλέπεις, Κατερίνα μου, είναι ένας πυρετός εδώ από διάφορα καλούδια που φτιάχνει. Κυρία Στέλλα μου, να μας πείτε έτσι λίγο και για τις αυξήσεις, πώς είδατε τις τιμές φέτος, αν παρατηρήσατε ότι είναι πιο ακριβό το τυρί από τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως, το τυρί φέτος είναι πάρα πολύ ακριβό, το οποίο πρέπει να βάζουμε και εμείς κάτι πιο πάνω για να μπορούμε να βγαίνουμε με την ακρίβεια. Πολύ σωστό. Πόσα τις πουλούσατε έτσι ενδεικτικά, να πούμε, πέρσι? Εγώ πουλούσα τις 15, φέτος πουλώ τις 16. Από ό,τι βλέπεις, Κατερίνα, αν θυμάσαι καλά και από το ρεπορτάζ που κάναμε στην Λαϊκή Αγορά, μας είχε πει η κυρία που τα πουλούσε ότι τα έκανε περίπου, είχε πάρει αύξηση το τυρί περίπου 1 ευρώ. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι και οι φλαούνες περίπου τόσο θα αυξηθούν, γιατί το βασικότερο κόστος είναι το τυρί, σωστά? Βεβαίως. Ναι, και τώρα. Το αγοράζετε πιο ακριβό από... Από άλλο χρόνο. Βεβαίως. Λοιπόν, να μας κάνει μια φλαούνα η κυρία Στέλλα, έτσι σιγά σιγά. Θα μας κάνει τώρα η κυρία Στέλλα μια φλαούνα. Εδώ άνοιξε τώρα το φύλλο. Εγώ προσπαθώ να κλέψω την τέχνη, Κατερίνα. Προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ από τις κυρίες που μας φτιάχνουν τα ωραία τα γλυκά. Πολύ τυρί βάλει μέσα η κυρία Στέλλα, μα είδατε. Ναι, αφού σας είπα ότι και από ό,τι είδατε είναι μπαμπάτσικες. Πολύ, πολύ. Μπράβο, κυρία Στέλλα. Λοιπόν, τρία λεπτά της πήρε να την φτιάξει. Δοκιμάζεις, Αλεξάνδρα. Τρία λεπτά, επειδή εγώ είμαι συνηθισμένη για αυτά τα πράγματα. Έχει χρόνια που ασχολούμαι. Προσπαθώ σε πιο γλίγορα να τα τελειώσω έτσι για πρέπει. Να... Έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλεξάνδρα μου, να είστε καλά, να δοκιμάσετε και να μας πείτε και εμάς. Να είστε καλά. Μια χαρά τα